Λοιπόν, να υποδεχθούμε τώρα επισήμως η Ελένη Μενεγάκη που μας υποδέχτηκε στην εκπομπή της. Πήγε σπίτι της, η γυναίκα, ναι. Να υποδεχθούμε τον φοβερό και τρομερό Τάκη Ζαχαράτο! Τάκη, συγγνώμη που δεν σου κάνουμε είσοδο. Εξάλλου σε είδαμε και νωρίτερα, αλλά δεν μπορούμε λόγω ποδιού. Παιδιά, καταρχήν περαστικά, αγάπη μου. Να το πω και ως Τάκης περαστικά. Χρόνια πολλά καταρχήν. Σας εύχομαι όλα τα καλά στην οικογένειά σας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Εμείς τώρα είμαστε οικογένεια, δηλαδή αισθάνομαι πολύ φιλικά και πολύ ωραία. Και εμείς πολύ άνετα μαζί. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που κάνουμε έτσι μαζί αυτήν την εκπομπή. Κι εγώ. Και σας θεωρώ και γούρι μου και τώρα τι σώμα. Και σε ευχαριστούμε που πραγματικά τσαλακώθηκες, γιατί να πούμε ότι είναι επίπονο το, δηλαδή, να βαφτείς και να κάνεις μια τέτοια δύσκολη μεταφύεση. Ναι. Δεν είναι έτσι, άντε 5 λεπτά βάψιμο. Ο κόσμος νομίζει ότι πολλές φορές μου λένε, έλα, ντύσου και έλα. Ναι. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή με τον συνεργάτη μου, με όλους μου τους συνεργάτες. Τους μουσικούς, δηλαδή είναι ο κομμωτής μου, είναι ο άνθρωπος που με βάφει, ο Εμμανουέλ Μονό που είναι εξαιρετικός, ο Χρόνης, ο Τζίμος που κάνουμε τις περούκες μαζί, δηλαδή είναι, δουλεύουμε μέρη, δηλαδή για να γίνει αυτό που είδατε σήμερα είναι 3 μέρες προετοιμασία. Το μακιγιάζ και τα μαλλιά και ξανά, δεν είναι απλό. Καθόλου και χρειάζεται ώρα για να γίνει. Φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Να ρωτήσω και κάτι. Και πέραν όμως εξωτερικής αλλαγής που κάνεις, εσύ το, δηλαδή, πας σε μια παράσταση. Όχι, δεν θέλω να ρωτήσω αυτό. Πάει σε μια παράσταση, ναι. Και βλέπεις ένα έργο από την αρχή μέχρι το τέλος, τέλος πάντων θα αλλάξουν ρούχα, αλλά είναι ο ίδιος ρόλος. Άντε το πολύ πολύ να υποδηθούν 2-3 σε κάποιες πιο alternative εκδοχές. Εσύ είναι ότι αλλάζεις φωνή, αλλά αυτό δεν σε κουράζει πολύ περισσότερο. Όχι. Δηλαδή τραγουδάς. Είναι ένα στοιχείο που το κάνουν και άλλοι ηθοποιοί. Αλλά εσύ τραγουδάς, χορεύεις, σε κλάσματα δευτερολέπτων αλλάζεις τη φωνή σου και κάνεις άλλες μιμήσεις και τραγουδάς πάλι, κάνοντας ας πούμε διαφορετικούς χαρακτήρες. Αυτό δεν σε κουράζει. Δηλαδή δεν γίνεσαι πτώμα. Κοίταξε, μάλλον είμαι μαζόχο και μ' αρέσει να είμαι πτώμα, γιατί φέτος τολμώ να κάνω κάτι το οποίο και δεν έχω ξανακάνει ποτέ. Και νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει, ας πούμε, σε θέατρο ένας άνθρωπος να είναι μόνος του με 6 μουσικούς. Σπουδαίο, με το σπουδαίο Γιώργο Ζαχαρίου στην ενορχήστρωση και στο πόστο του μαέστρου, είναι εξαιρετικός. Είναι η πρώτη φορά νομίζω που συμβαίνει να είναι ένας τρελός άνθρωπος 2,5 ώρες μόνος του πάνω στη σκηνή με 60 χαρακτήρες. 60 και ίσως είναι και, μπορεί να είναι και παραπάνω. Με βίντεο ενδιάμεσα που παρεμβαίνουν στις εμφανίσεις μου της live, που είμαι πάλι εγώ σε άλλους ρόλους. Και ήταν μια τρελή ιδέα που είχαμε με τον Γιώργο το Μίτσικα, το φίλο μου και αγαπημένο συνεργάτη τόσα χρόνια. Δεν με κουράζει. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταχύτητα. Πόσα κιλά χάνεις μετά από κάθε παράσταση? Καταρχήν έχω την Τετάρτη. Έχεις αδυνατήσει πάρα πολύ το καλοκαίρι που σου έχουμε δει. Ναι, γιατί πέρυσι δεν γινόταν να είμαι στη σκηνή με τα κιλά που ήμουνα. Δηλαδή ήταν... Πόσα κιλά έχεις χάσει? Δεν είναι σκηνή. Πρέπει να χάσει 12 κιλά, αλλά. Με δίαιτα και προπόνηση λόγω τη παράσταση. Α, είναι καλά ο Κώστας ο ξένος. Που δηλαδή έπεσε πολύ δίαιτα στην αρχή, γιατί η Θεσσαλονίκη, ο Κωνσταντίνος, ο ξένος, ο άνθρωπος με μαζεύει, αλλά εγώ έχω αυτό το λίγο ακορντεόν, δηλαδή είμαι και δίδυμος. Τώρα, λόγω της παράστασης, πρέπει να χάνω τουλάχιστον 1 κιλό την ημέρα. Απίστευτο. Ναι. Δηλαδή, Τετάρτη είμαι με μάγουλο και την Κυριακή είμαι... Στην τέσσερις μέρες έχει στρέψει. Ναι, είναι... Αυτό το καλό έχει το θέατρο και ειδικά το μουσικό θέατρο, όπως και στο καζίνο που ήμουν παλιότερα, έκανα 8 παραστάσεις την εβδομάδα. Δεν έτρωγα ό,τι ήθελα. Τούρτες, γλυκά, πατάτες, τηγανιτές, τα πάντα και δεν έμενε τίποτα. Και εγώ ήταν. Άμα κάνεις 2 μέρες την εβδομάδα και κάθεσαι τις 4, βαραίνεις. Μου επιτρέπετε να δούμε λίγο ένα βίντεο με όλα αυτά που κάνει ο Τάκης, γιατί μίλησε για αυτούς τους ρόλους. Θέλω λίγο να δούμε, να πάρουμε μια γεύση από αυτά που κάνεις. Καλησπέρα σας. Είμαι η Έλλη Στάι και έχω να δηλώσω ότι φέτος το χειμώνα θα εμφανίζομαι στο θέατρο Αλίκη με τον Τάκη Ζαχαράτο. Σας περιμένω. Είμαι στο κότερο με τη Μαριάννα και έχω τον Μποτσέλη μαζί. Ήταν να συνεργαστεί με την Ντέμι Σίρλι Μπάζελ, έπαθε κολικόιδια. Και του λέω: έχω κάτι σε λέει, τι θέλεις. Και λέω: μια σφαγμένη μου, μια συμπαράσταση μου, μια την άλλη, δε και ζε. Σε καλλιτέχνες του δικού μου Βεληνικής.
πρέπει να κάνετε υποκλεισμό. Κάντε όλοι υποκλεισμό, λέω, να συνεχίζω. Λέω, δεν φτάνει η Lady με τον Μποτσέλη. Μου λέει, αλλά δύο άτομα σκεφτόμουν. Λέω, δεν πιστεύω ότι η Σαμπρίνα με την Εφησαρή. Ζεματίστηκα τότε στην Εράιδα. Όχι, μου λέει, το Μάριο Φραγκούλη και το Χωσέ Καρέρα. Λέω, αυτού του ποταπού καλλιτέχνε πίσω από την κουρτίνα φωνητικά κι αν θέλουν. Αλλά θέλω κι άλλα κάνω, πώ να σου το πω. Ελέγχα περνούν τα χρόνια, θα συμμορφωθώ. Αν είσαι θάλασσα, που είναι έξαλλη τώρα με κοιτάνε και γειτόνι στην κινέτα. Ρίχνω το μαλλί κουνουπιέρα και κοιτώ από μέσα έξαλλη έτσι. Όποιος επέταξε το μπαλάκι επέθανε. Κάνω δεξιά και τι να δω. Το Γρηγόρη Αρναούτογλου με τον πανιερό του και ένα μπλουζάκι από πάνω για να κρύβει τον πυροκυλώνι να τρέχει κατά πάνω μου και να μου λέει: Κυρία Σαμπουζάκη, ειλικρινά σα το χίλια συγγνώμη, δεν ήθελα. Παίζαμε το τρίο ρακέτα με το λάτσο και το κανάκι τη ρακέτα μα και έπεσε τον μπαλάκι. Σα το χίλια συγγνώμη, ειλικρινά σα αγαπάμε πάρα πολύ και εσά και τα παπούτσια και τι παπαδιέ τη και τα μαλάκι σα. Πολύ σα αγαπάμε. Μαρία. Του βαφτιστήρ το εξφέρει. Φέρτο μετά μέσα από τα σημό σα. Καμαρίνι. Εσύ. Η αιτία που πονούν όλο. Καπετάνιε μου, μη το κάνω. Θα σε κάνω σ' όλους Ρώμα. Αλλά υποσχέται η μύτη. Θέλω το βρακί σου ελίτη. Είναι πολλά προχωρημένα πράγματα του τα αγάπη μου. Αλλά αν και λίγο άμα πρέπει να σου πω κάτι μετά. Τη συνεργασία μου με τον Μίκη Θεοδωράκη που τραγούδισε το «Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό». Αλλά ξέρουμε όλοι οι οπτικοί στην καριερούα μου. Και νομίζω ότι είναι η στιγμή, μάνα μου, να κάνεις και εσύ την αλλαγή το change στην καριερούα σου, μάνα μου. Ξαφνικά βλέπω τον Αντώνη από μακριά να φέρνει το Γιάννη Πλούταρχο να μου τραγουδήσει με τα πέρα δόθε του και να μου λέει. Καμιά δεν μοιάζει με σένα, ρε μάτια μου. Είσαι το δάκρυ που καίει τα μάτια μου. Είσαι τα αστέρι που λάμπει τα βράδια μου. Είσαι ουρανός. Καμιά δεν μοιάζει με σένα, ρε μάτια μου. Πάμε στο Ζαμπέτα να τα σπάσουμε. Ρίξτε το ρομάστρο, ίσα. Άλλα χέρια. Πω. Μπράβο. Τι ταλέντο. Όλα αυτά σε μία παράσταση. Όλα αυτά σε μία παράσταση. Αυτό που έχεις κάνει και που κάνεις είναι μοναδικό, δεν το έχει κάνει άλλο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πριν έλεγα με τη Face στο διάλειμμα, επειδή είχαμε σήμερα κτλ. Και λέω, ποιον έχει διαδεχθεί ο Τάκης, το Μαρίνο, ας πούμε. Έχεις ξεπεράσει το Μαρίνο, γιατί ο Μαρίνος δεν έκανε εμείς και τα λοιπά, ήταν σώμα όπως εσύ. Καταρχήν αλλά... θεωρώ ότι ο Γιώργος Μαρίνος είναι μια ιστορία αξεπέραστη. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι κορυφαίος και σπουδαίος. Δεν τον προσθεώ, δεν είναι. Δηλαδή εγώ το τρέφω τεράστια εκτίμηση και σεβασμό. Απλώς ότι δεν ανήκεις ούτε καν σε αυτήν την κατηγορία. Γιατί δεν έκανε μιμήσεις ο Γιώργος. Έκανε μιμήσεις, αλλά... Όχι στο βάθμο που τις κάνεις εσύ. Ναι, έδινε πιο πολύ το βάρος εκεί με ένα σπουδαίο που είπε εξαιρετικών συγγραφέων και τρομερά τραγούδια του. Του Χατζηδάκη. Σε έχει δει ποτέ ο Γιώργος Μαρίνος? Είναι καταρχήν υπέροχος άνθρωπος, τον εκτιμώ βαθύτερα και τον αγαπώ και έχει έρθει πολλές φορές και με έχει δει. Γιατί σου είναι 2-3 φορές. Είναι πάρα πολύ γλυκός, πάρα πολύ ευγενής και τον έκανα, θυμάμαι, όταν έκανε το Τσάου Αντένα. Ναι, με τις Τσαούσες εκεί. Με τις Τσαούσες και είχε έρθει 2-3 φορές, νομίζω, με την Τζόι στην Ευβίδη και είχαμε τρελαθεί στα γέλια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ. Γλυκός άνθρωπος και οπωσδήποτε δέχεται τη σάτυρα και το χιούμορ γιατί το έχει κάνει. Εσύ έχεις αντιληφθεί το μέγεθος του ταλέντου σου, ρε παιδί μου. Δηλαδή αντιλαμβάνεις ότι αυτό που κάνεις είναι unique, δεν υπάρχει άλλο. Γιατί έχεις απίστευτη φωνή που μπορεί να υποστηρίξεις όποιο τραγούδι θέλεις να ερμηνεύσεις. Πιστεύω ότι τραγούδι για να φτιάξεις. Σαν Σαχαράτος, όχι σαν. Έτσι δεν είναι. Μπορείς να ερμηνεύσεις όποιο τραγούδι σου δώσουν. Και από την άλλη, έχεις και αυτό το φοβερό ταλέντο στη μίμηση. Κοίταξε, εγώ είμαι ερωτευμένος τόσο πολύ με το live. Δηλαδή. Ο πραγματικός μου έρωτας είναι τόσο πολύ η σκηνή και το ζωντανό, η ταχύτητα, όλο αυτό το πράγμα για να αλλάξω τόσα ρούχα πίσω τρέχει κόσμος. Και εγώ μαζί, δηλαδή τρέχει κόσμος, όλο αυτό το πράγμα μου δίνει τρομερή ενέργεια. Δηλαδή είμαι πολύ συντονισμένος και ερωτευμένος με αυτό από το να κάτσω να σκεφτώ πώς είμαι απ' έξω, αν έχω ταλέντο ή δεν έχω. Όχι, δεν το έχω αντιληφθεί. Μ' αρέσει, με μαγεύει τόσο πολύ. Είναι πώς είναι κάποιοι που τους αρέσει η θάλασσα και κάνουν υποβρύχιο, ας πούμε.
Είμαι δηλαδή, τόσο βουτυγμένος μέσα. Πώς είναι να είσαι μοναδικός σε κάτι? Εγώ δεν αισθάνομαι έτσι. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Ποιος άλλος θεωρώ, το κάνει αυτό που κάνεις? Όχι, αυτό, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχει ένας υπέροχος γιατρός. Mm. Δεν είμαι ότι κάνει εγχειρήσει. Αυτό που κάνει. Στο είδο του, ναι. Εγώ δεν μπορώ να το πω για τον εαυτό μου. Εμένα ξέρει τι μου βγάζει, επειδή είσαι πολύ λαμπερό ω άνθρωπο. Δηλαδή, πραγματικά ακτινοβολή. Αυτό είναι star, star ηλίκη. Όχι με την κακή έννοια. Το έχει. Είσαι ακτινοβολή ένα άνθρωπο, είσαι λαμπερό. Γιατί φαίνεται ότι είσαι πολύ ευχαριστημένο με αυτό που κάνει και την επιτυχία που βιώνει. Εμένα μου κάνει ρεπερό όταν σε βλέπω σε σκηνή, ότι δεν είσαι σε σκηνή ελληνικού θεάτρου. Ότι βγαίνει, α πούμε, στον Broadway, ότι βγαίνει κάπου πολύ grande. Ναι, ίσω γιατί. Πρέπει να σου πω ότι έχω περάσει άπειρες ώρες στο Broadway και στο Λονδίνο και έχω... Προφανώς δεν τυχαίο. Έχω επενδύσει, δηλαδή, τα ταξίδια μου. Πάντα μου λέει, πού πήγες διακοπές. Λέω, πήγα γιατί... Λέγοντας παραστάσεις. Βέβαια. Μα το στήσιμο σου δεν το έχει κανένας άλλος performer. Yeah. Δηλαδή, αυτό που κάνεις, κάποιες σκηνές που κάνεις, yeah. είναι... copy-paste Αμερικανών, ας πούμε, συναδέλφους που κάνουν τέτοιο show. Εμένα πάντα με μάγευαν. Δηλαδή, ο Αζναβούρ είναι μεγάλη μου αδυναμία, είναι Γάλλος βέβαια. Η Λάιζα Μινέλη θεωρώ ότι είναι μεγάλη δασκάλα. Δηλαδή, έχω πάρει πάρα πολλά στοιχεία από τη συγκεκριμένη. Λατρεύω τον Σινάτρα και τον Ντίν Μάρτιν και τα shows αυτά τα τρομερά που κάνω στο Vegas. Έχεις κλέψει από όλους αυτούς πράγματα. Έχω, δηλαδή, κάθομαι πολλές ώρες, Γιώργο, στο σπίτι όταν κάνω γυμναστική θέλω να ξεφύγω και έχω πολλά DVDs που βλέπω ξένους καλλιτέχνες από το 30, από το 40 και σύγχρονους του είδους αυτού και είναι πραγματικά σεμινάριο. Θα μπορούσες να σταθείς σε μια σκηνή τέτοια. Γιατί ξέρουμε ότι τα μεγέθη είναι άλλα. Εννοείς του εξωτερικού. Ναι. Κοίταξε, δεν το ξέρω αυτό, γιατί αν δεν δοκιμάσεις κάτι δεν το ξέρεις. Εσύ, οι αντοχές σου πιστεύεις θα μπορούσες να κάνεις ένα δοκιμαστικό και να σίγουρα, τα καταφέρεις. Θα μπορούσες. Δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνα. Ας πούμε, είχα κάνει περιοδία με την Άννα Φύση στην Αμερική το 2008 και είχα την τιμή και τη χαρά να δουλέψω μαζί της σε εκπληκτικούς χώρους, όπου ήταν καζίνο σε όλες τις πόλεις της Αμερικής. Ναι. Δεν ήταν μαγαζιά, ήταν θέατρο. Καζίνο, δηλαδή, και ήταν χώροι που είχαν τραγουδήσει ο Σινάτρα, η Λέιζα Μινέλη, ήταν όλοι αυτοί. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω τη χαρά μου, γιατί φαντάζω ότι είμαι στην Κυψέλη στο σπίτι μου και βλέπω, ξέρω εγώ, ένα θέατρο ανάλογο, τη Λέιζα Μινέλη και κλαίω, και ξαφνικά είμαι στο Connecticut, ξέρω εγώ, ή στο... Και παίζεις το ίδιο. Ναι, στο Atlantic City και σε έναν χώρο που ήταν η Μινέλη πριν ένα μήνα. Αυτή είναι η εμπειρία μου. Άρεσε πολύ στους Αμερικάνους και στους Ελληνοαμερικάνους αυτό. Πώς και δεν το έψαξες να βρεις ένα τζέντι εκεί να σε... Δεν το έψαξα γιατί. Σε ενδιαφέρει, θα το έκανε επειδή με αφήσει στην Ελλάδα. Δεν σ' αρέσει τόσο πολύ η Ελλάδα, πού του αλλιώ. Εγώ έχω ένα. Μ' αρέσει καταρχήν πάρα πολύ στην Ελλάδα και τα τελευταία χρόνια που. Ενώ μου άρεσε πάρα πολύ στην Αμερική τα τελευταία χρόνια. Τα δύο τελευταία χρόνια έχει πάρα πολύ στρες. Ειδικά η Νέα Υόρκη. Δεν τη ευχαριστήθηκα όπως άλλες χρονιές. Είναι ο κόσμος πάρα πολύ αγχωμένος με όλη αυτή την κρίση που υπάρχει εκεί. Και ούτως ή άλλως είναι μια πολύ αγχωτική η Νέα Υόρκη. Αλλά δεν την χάρηκα όπως άλλες φορές. Και γυρίζοντας πριν δύο χρόνια. Λέω τι ωραία που είναι η Ελλάδα, τι ωραία που έχουμε τον ήλιο μας, τι ωραία που δεν έχουμε αυτό το άγχος για την κορυφή και για το που μπορούμε να πούμε μια κουβέντα με ένα φίλο μας, να χαζέψουμε. Δηλαδή αισθάνθηκα ότι στην Αμερική ο κόσμος είναι τόσο... τρέχει τόσο πολύ για την κορυφή και για να καταξιωθεί στο αντικείμενό του που δεν έχει χρόνο να κάνει φιλίες, είναι ένα δύσκολο πράγμα. Εσύ στην Κυψέλη μένεις. Μόνιμα. Ναι, εδώ και από τότε που ήρθα Αθήνα, δηλαδή εδώ και 10 χρόνια περίπου. Γιατί δεν μένεις, ας πούμε, σε ένα πολύ ακριβό μέρος της Αθήνας? Πρώτον, γιατί δεν είχα την δυνατότητα. Την οικονομική. Ναι. Και το είδος που κάνω εγώ δεν είναι ότι έχω ένα δύσκολο λαϊκό που θα έφερνα... Δηλαδή, αυτό που είπες με έναν τρόπο ότι δημιούργησα ένα είδος διασκέδασης, αυτό μέχρι να κατεκτηθεί και να δεν ολοκληρωθεί... Δεν είναι δηλαδή δηλαδή προς το φόρο, ναι. Και ούτε προς το φόρο και ακόμα δεν είναι. Με την δηλαδή, συγγνώμη, κάτσε Βρετάκη τώρα. Εγώ ξέρω ότι το δικό σου θέατρο... Μαζί με ακόμα ένα-δύο, είναι ίσως το κορυφαίο το δικό σου. Δηλαδή εκεί είστε μέσα στο 1-2-3 πρώτα. Εκεί είστε στα εισπράξεις. Και χτυπάω, ξέρω να πάει έτσι. Δεν μιλάω για φέτος. Δεν μιλάω για το θέατρο, ούτως ή άλλως δεν έχει χρήματα. Δηλαδή καμία σχέση με τα χρήματα που μπορεί να πάρει κάποιος το βράδυ. Αλλά όταν παλεύεις να δημιουργήσεις κάτι και να του δώσεις μία φόρμα, που και στην αρχή και εγώ δεν ήξερα τι είναι αυτό που κάνω. Δηλαδή κάνω drag show, είμαι μίμος, τι είναι όλο αυτό το πράγμα. Μέχρι να πω ότι μην ασχολείσαι με το τι είναι, κάντο. Αυτό είναι. Και θα δούμε. Αυτός είμαι. Ναι, προχώρα. Πάντα αισθανόμουν ένα χέρι να με σπρώχνει έτσι. Ενστικτοδός, δηλαδή πήγαινες προς τα εκεί. Τώρα αυτό που κάνετε στο θέατρο Αλίκη, ναι. Είναι αυτό, δηλαδή έχεις κατασταλάξει, είναι... ότι όλος ο κόπος των προηγούμενων ετών έχει φτιάξει αυτό το πρόγραμμα. Ναι. Νομίζω ότι είναι το I am what I am, είναι ακριβώς αυτό που είμαι. Είναι αυτό που ονειρευόμουν να κάνω πάντα. Βλέποντας shows από καλλιτέχνες που σας είπα και νωρίτερα, που
του εξωτερικού που εκτιμώ και στην Ελλάδα. Υπάρχουν εξαιρετικοί καλλιτέχνες που μπορείς να πάρεις στοιχεία για το είδος αυτό. Και για να σου απαντήσω αυτό που είπες νωρίτερα, δεν έψαξα ποτέ κάτι στο εξωτερικό, γιατί πιστεύω ότι όταν είναι κάτι να γίνει, θα γίνει, αν ήταν θα έχει γίνει. Και απ' την άλλη, η ταχύτητα και η ροή της δουλειάς που δουλεύω κάθε χρόνο, δεν μου, για να πας έξω πρέπει να μείνεις 3 χρόνια, να το ψάξεις, δεν μπορεί να σε δω και να... Δεν μπορείς, πρέπει να καταλήψεις. Ναι. Να ρωτήσω... Έλα. Θέλω να ρωτήσω αν η επιλογή του θεάτρου είναι τυχαία. Με ρωτάνε όλοι. Βλέπουμε και πλάνα το θέατρο για την Αλίκη. Γιατί διαβάζω εδώ ότι αφιερώνεις ουσιαστικά την ναι. παράσταση στην Αλίκη. Ναι. Ναι. Και πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό, γιατί δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου ότι θα δουλέψω στο θέατρο Αλίκη. Ποτέ. Και φέτος ήταν να δούμε κάπου αλλού. Και το θέατρο ήταν να είναι ένας άλλος θείασος. Α, ναι. Και από το πουθενά... είχα μία καθυστέρηση εγώ στην συζήτηση που έκανα για το χώρο που ήθελα, που είναι εξαιρετικός χώρος, και ελπίζω κάποια στιγμή να είμαι και εκεί. Υπήρχε ένα... Εγώ ήθελα φέτος ο κόσμος, δηλαδή το ακριβότερο που θα μπορούσε να δώσει, να είναι 20 ευρώ. Και οι υπάλληλοι που είχα για να δουλέψω σε ένα music hall, ας πούμε, που δεν είναι θέατρο, έλεγα ότι δεν μπορεί να βάλεις μπουκάλι. Εγώ προτιμώ, ας πούμε, θέλεις να το κάνουμε, να πληρώνει κάποιος 10 ευρώ, 15, 20. Χωρίς να έχει μπουκάλι, να παίρνει στο διάλειμμα το ποτό του και να είναι 2,5 ώρες. Είχα αυτό το. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούσα να δεχτούν. Εγώ έβλεπα, ίσως. Όχι, έβλεπα, δεν νομίζω ότι έχω καμία ιδιαίτερη ικανότητα. Φαίνεται από την κρίση ότι ο άλλος δεν είναι και το 20, είναι το παλιό 50, ας πούμε έτσι. Ήθελα λοιπόν να είναι προσιτό στον κόσμο. Να έχει και 10 ευρώ, να έχει και 15, να έχει και 20. Και να μπορεί ο κόσμος να έρθει να γελάσει, γιατί το να είμαι σε έναν άδειο χώρο και να λέω και να τσακωθώ. Δηλαδή αυτά δεν υπάρχουν πια στο να ζει σε μια σφαίρα φαντασίας. Και την ώρα λοιπόν που ήταν όλο αυτό, όχι στον αέρα, υπήρχε αυτή η διαπραγμάτευση και δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει εδώ έτσι. Και ήθελα να είναι πιο θεατρικό. Αισθανόμουν ότι αυτό ήθελα να έχει μια θεατρική στέγη. Γιατί το ίδιο το show είναι έτσι. Ήρθε η πρόταση λοιπόν από την Ελληνική Θεαμάτων και μόλις πήγα να δω το χώρο, γιατί πάντα... Πας, ας πούμε, σε ένα χώρο να δεις πώς είναι. Εγώ είχα να πάω πολλά χρόνια. Καταρχήν τα παιδικά μου, δηλαδή σαν παιδί πήγαινα και έβλεπα τη σπουδαία Αλίκη Βιουγκλάκη που είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτές τις υπέροχες υπερπαραγωγές, δηλαδή. Και συγκρίνοντας τώρα που πήγα στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, τις παραστάσεις που έκανε τότε, όχι υποκλίνομαι. Ήταν μπροστά. Πάρα πολύ μπροστά. Πήγα λοιπόν στο θέατρο και έπαθα σοκ. Δηλαδή, όταν είδα τη φωτογραφία της ψηλά, θυμόμουν στα σκαλιά που συνάντησα τη Μελίνα Μερκούρη και την έκανα. Που περίμενα πόσο για αυτό. Πόσο χρονών ήσουν? Ήμουν 16. Και έτσι έκανε τη Μελίνα Μερκούρη. Είχα πάει να δω μια παράσταση και ήταν η Μελίνα Μερκούρη. Θυμάμαι ότι καθόμουν, Φιλουμένα Ματουράν νομίζω ότι ήταν. Καθόμουν στη θέση μου και πέφτει το θέατρο. Εγώ περίμενα να δω την Αλίκη και πέφτει το θέατρο από το χειροκρότημα. Και είναι η Μελίνα Μερκούρη με τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Μπαίνουν μέσα. Με Ρεύσε Λοράν, καταπληκτικό η Μελίνα. Και περίμενα έξω από το καμαρίνι να πάρω αυτόγραφο από την Αλίκη. Και βγαίνει η Μελίνα και μου κάνει ένα χαμόγελο. Και την παίρνω από πίσω εγώ, κανονικά. Στα μισά της σκάλας λέω, κυρία Μερκούρη, μπορώ να σας κάνω κάτι? Μου λέει, ναι, αγόρι μου. Λέω, να σας κάνω την Αλίκη Βουγιουκλάκη? Λέει, για κάνε μου. Ξέρεις, κάνει στάση κανονική να το απολαύσει. Και της έκανα την Αλίκη στο ρόλο που έπεσε Φιλουμένα. Οπότε μου λέει, εμένα μπορείς να με κάνεις. Και έρχεται εδώ. Μου λέει, εμένα μπορείς να με κάνεις. Λέω, σας κάνω. Και της τραγουδάω. Ήταν χλωμό, ήταν γλυκό παράπονο. Ήταν τα αγόρι που αγαπώ παράπονο. Και μου λέει, να έρθεις κανένα βράδυ από το Υπουργείο. Τι βράδυ, τι λέω. Να έρθεις καμιά μέρα από το Υπουργείο. Δεχόμαστε κάθε Τρίτη. Και λέω κι εγώ τώρα, 16 χρόνων. Θα με δεχτούν, είσαι με καλή υπουργός. Ναι, ναι, ναι. Θα με δεχτούν, κυρία Μερκούρη. Φοβερό. Είχα τόσες μνήμες οι οποίες βγήκαν στην επιφάνεια όταν μπήκα εκεί στο θέατρο Αλίκη. Και πραγματικά το πρώτο δεκαήμερο δεν μπορούσα να λειτουργήσω, να σκεφτώ. Είχα πάθει τέτοιο ψυχολογικό μπέρδεμα. Αγχώθηκες ίσως. Αγχώθηκα. Είχα και έχω τρομερή συγκίνηση και προσπαθώ να τη βάζω στην άκρη. Μάλιστα. Για να λειτουργώ. Τάκη. Γιατί... συγγνώμη, σε έκοψα, θες να πω κάτι. Όχι, επειδή εμείς έχουμε έρθει στο θέατρο με την κάμερα και έχουμε καταγράψει αυτό που δεν ξέρεις και εσύ, ο κόσμος τη λέει μετά την παράσταση. Όχι, για να δούμε. Πάμε πρώτα να δούμε μαζί. Πώς σου φαίνεται η παράσταση? Τι να πω.
Αρκεί να τη δεις για να ξεχάσεις τη μιζέρια. Ο Ζαχαράτος ανεπανάληπτος. Η καλύτερη στιγμή της καριέρας του. Καταπληκτικός. Πέρα. Θα πρέπει να περάσει τα σύνορα. Πραγματικά το κοινό νομίζω τον απόλαυσε πάρα πολύ. Οι μιμήσεις είναι απίστευτες, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί και αλλάζει τη φωνή του τόσο εύκολα. Ήταν πέραμέντο, γρηγοράδα, ταλέντο, ήταν υπέροχο, σε καθυλώνει. Τέλεια, καταπληκτικός. Τέλειος, από την αρχή μέχρι το τέλος. Είχε και συγκίνηση, είχε και γέλιο. Είναι ταλέντο, ο άνθρωπος είναι πολύ ταλέντος. Είναι απίστευτος. Ξεχωρίζεται κάποιο ρόλο που υποδίθηκε? Θεωρώ ότι ήταν, όπως είναι πάντα όσες φορές τον έχουμε δει, εξαιρετικός του Βλαχοπούλου. Νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα. Κάτι σε μετενσάρκωση, ένα πράγμα ίσως. Ζω για τη Ζωζό. Εκεί που κάνει το Βοσκόπουλο. Αυτό είναι το καλύτερο. Τη Βλαχοπούλου. Ήταν υπέροχο. Όλα μου αρέσανε, αλλά μου άρεσε ότι ετύπησε πολύ την Αλίκη. Αγαπημένη Μοίρα Μαπλού. Αγαπημένη. Άντζελα Δημητρίου. Τι γελάσατε έτσι περισσότερο? Με την Άντζελα. Μου άρεσε πάρα πολύ η σκηνή που είναι μπροστά στον καθρέφτη και ξεβάφεται. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε όταν υποκλήθηκε στο όνομα της Αλίκης, που έδειξε την ευαισθησία του ότι δεν ξεχνάει τους ανθρώπους που τον υποστήριξαν, τον αγάπησαν και υποκλίνεται στο όνομά τους. Μάλιστα. Είναι υπέροχη κυρία Χρυσάνθηλε μου, που είναι μεγάλη μου τιμή, που είναι φίλη μου. Κάναμε ένα υπέροχο φιλανθρωπικό στο Λονδίνο. Και... κάνει εξαιρετικές. Είναι υπέροχη κυρία και ευχαριστώ όλο τον κόσμο, γιατί αυτά που ακούω φέτος είναι τόσο συγκινητικά και πραγματικά χαίρομαι να δίνω χαρά στον κόσμο. Είναι τόσο... και είναι πολύ συγκινητικό να βγαίνεις από το καμαρίνι σου και να... εγώ είμαι πολύ της αγκαλιάς. Μ' αρέσει, έτσι μεγάλωσα στο σπίτι. Είναι πολύ συγκινητικό να βγαίνεις και να έρχεται όλος να σε σφίγγει στην αγκαλιά του και να σου λέει ευχαριστώ, πέρασα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτό. Και γι' αυτό και συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι όσο πάει στο θέατρο Αλίκη. Έτσι όπως πάμε, ναι. Νομίζω ότι... Λοιπόν, σκηνικά Μανώλης Παντελιδάκης, μουσική διεύθυνση Γιώργος Ζαχαρίου, τα λέω εγώ. Φωτισμοί Χρήστος Τσιόγκας, ήχος Δημήτρης Μούρλας, φωτογραφία Σύνθια Τζίτζη, συγκεκριμένη επιμέλεια δικό μας Δικράνο Βακινιάν, πλήκτρα Νίκος Γαρουφαλάκης, τύμπανα Γιάννης Καλκάνης, μπουζούκι κιθάρα φωνή Κοσμάς Κοκόλης, μπάσο Δημήτρης Παπανικού, τρομπέτα Νίκος Ακελαράκης και κιθάρα Τάσος Σοκορέλης. Σωστά? Σωστά. Ωραία. Πάμε να σε ακούσουμε τώρα και εμείς εδώ λίγο. Με χαρά μεγάλη. Να απολαύσουμε ένα μέρος από το πρόγραμμα. Με μεγάλη χαρά. Τι ωραία διαφημίσεις.